Κύριε Πανεπιστημιακή Καθηγητέ, κυρίες και κύριοι, δεν είμαι θεολόγος αλλά λογικός. Θα διακινδυνεύσω όμως μια θεολογική άποψη. Επειδή ο άνθρωπος εισέρχεται στον χριστιανισμό δια του βαπτίσματος, εν συνεχεία γίνεται χριστιανός δια της διδασκαλίας, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα ότι ο διάβολος έχει την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτών ως πρώτη προτεραιότητα. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε με θεολογία. Τούτο σημαίνει ότι και εμείς που είμαστε αγωνιστέ υπέρ του μαθήματος των θρησκευτών πρέπει να το έχουμε και εμείς ως πρώτη προτεραιότητα. Υπέρ του μαθήματος των θρησκευτών ομιλεί το Σύνταγμα, όπως ξέρουμε, στο 16, το οποίο λέει ότι πρέπει να δράσει το μάθημα των θρησκευτών προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν θρησκευτική συνείδηση. Αυτό πρέπει να προσεχθεί, δηλαδή δεν λέει να διδάσκει το μάθημα των θρησκευτών μόνο, αλλά οι μαθητές να αποκτήσουν θρησκευτική συνείδηση. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Όχι μόνο ο μαθητής να αποκτήσει αυτές τις γνώσεις, τις οποίες μετέπειτα θα επιμονήσει όπως γίνεται στα άλλα μαθήματα, αν λοιπόν δεν τηρηθούν οι όροι του συντάγματος, ανακύπτει ευθεία παράβαση του συντάγματος, όχι από κάποιον ενδεχομένως εκπαιδευτικών, αλλά από την ίδια την πολιτεία και από την ίδια την Βουλή, η οποία δεν επιτρέπεται να θεσπίζει νόμους και συνταγματικούς. Επομένως, κάθε προορισμό του μαθήματος των θρησκευτικών και όχι μόνο η κατάργησή του, κατηγαίνει ευθέως προς το Σύνταγμα και είναι άκυρο. Υπέρ όμως των μαθημάτων των θρησκευτικών, δεν ομιλεί μόνο το Σύνταγμα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ενωπλίων Δικαιωμάτων, η οποία στο άρθρο 2 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου αναφέρει ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος οφείλει να παρέχει εκπαίδευση και στους μαθητές σύμφωνη με τις θρησκευτικές πεπιθήσεις των γονέων. Το δε άρθρο 9 της εν λόγω Ευρωπαϊκής Συμβάσεως κατοχυρώνει τη θρησκευτική ελευθερία, κατοχυρώνει επίσης και τη θρησκευτική εκπαίδευση. Αυτό, ότι η θρησκευτική εκπαίδευση κατοχυρώνει και το άρθρο 9 της θρησκευτικής ελευθερίας, έγινε δεκτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου του 2012. Δια της αποφάσεως του, την ίδια ημέρα, ΣΕΣΑ κατά Ιταλία, προσφυγή 28.790 κάθε του 08. Το ίδιο προβλέπει και η Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο άρθρο 14, παράγραφος 3. Άρα, η άποψη κάποιων ότι δίθεν το μάθημα των θρησκευτικών δεν κατοχυρούνται και δεν διδάσκεται στα ευρωπαϊκά κράτη είναι ανακριβής, όπως θα δούμε συνέχεια. Και βεβαίως, πάση ενέργεια της μάθησης βάρος των μαθήματων των θρησκευτικών της Ορθοδόξου Πίστεως παραβιάζει ευθέως και το Σύνταγμα και τις εν λόγω διεθνείς συμβάσεις από τις οποίες δεσμεύεται η Ελλάς διότι τις έχει κυρώσει για νόμο. Κάθε δε ευρωπαϊκή, κάθε δε διεθνή σύμβαση η οποία έχει κυρωθεί για νόμο υπερισχύει του εσωτερικού νόμου. Αυτά έχουν γίνει δεκτά και από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την αποφάσεις τις οποίες ανέφερε ο κύριος Μαρίνος μόλις προηγουμένως και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω τι λένε αυτές τις αποφάσεις, λένε ακριβώς αυτά που είπε ο κύριος Μαρίνος. Προχώρα επομένως, ενώ λοιπόν όταν αναφέρεται και ιδία των συγκαλωτικών εντάξεων, δεν βλέπουμε να μπορεί να υποστηριχθεί νομικά η άποψη ότι το μάθημα των θρησκευτικών στην Ελλάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μη υποχρεωτικό ή μη σύμφωνο προς τη χριστιανική διδασκαλία, τουλάχιστον για τους χριστιανούς ορθοδόξους μαθητές, οι οποίοι αποτελούν τη συντηρητική πλειοψηφία αυτών στην Ελλάδα. Η υποχρέωση του κράτους να εντάξει το μάθημα των θρησκευτικών κατά τον τρόπο που μαθητές να αποκτήσουν θρησκευτική συνείδηση, το έχουν δεχθεί και οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Κρατήρου, τις οποίες είπαμε προηγουμένως. Αναφέρω ένα-δύο καταλήξεις από σπάνιο των αποφάσεων. Η απόφαση 2.78 αναφέρει επιλέξεις. Η ανάπτυξη τουλάχιστον εις επαρκή βαθμών της θρησκευτικής συνειδήσεως των προαναφερθέντων μαθητών και δι συμφώνου προς τα σαρκάς της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως. Κλείνει τα εισαγωγικά. Το δεύτερο απόσπασμα της αποφάσεως του Τζιντσάνης, αποφάσεως του Βουλή Βουλιατές, 356 του 1995,
αναφέρει επιλέξει τα εξή. Προκειμένου να τύχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 16 παράγραφο του ίδιου του συντάγματο, προκειμένου δηλαδή να αναπτυχθεί η θρησκευτική συνείδηση των μαθητών, σύμφωνα με τη διδασκαλία τη χριστιανική πιστό, οι μαθητέ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο όπω είναι αυτονόητο, ενώ στον εκπαιδευτέ πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία σύμφωνα με τι αρχέ τη ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Είναι τα εισαγωγικά. Απόσπασμα των αποφάσεων των μνημόνων του κ. Μαρίου. Όπω βλέπουμε λοιπόν, ο όρο ανάπτυξη τη θρησκευτική συνήθω δεν αποθέτει ένα κενό γράμμα μια συνταγματική διατάξεω, την οποία για να ερμηνεύσουμε και εφαρμόσουμε θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε εκτενεί ερμηνευτικέ έννοιε που κάποιοι κακόπιστοι θα αμφισβητούσαν. Η ελληνική δικαιοσύνη και μάλιστα είναι αντάπτυξη από τι ομοιοκρατίε. Έχει δεόντως αποφανθεί. Επίσης λοιπόν ουδείς δικαιούται πλέον και φυσικά ούτε το ίδιο το κράτος, αλλά ούτε και η Μιλή, να δώσει άλλη ερμηνεία ή άλλη έννοια στον όρο αυτό, διότι άλλος θα παραβίαζε τις βασικές και κέρδιες αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και τέτοιο δικαίωμα δεν έχει, αφού κατά τον 87 του συντάγματος η δικαιοσύνη απονέμεται μόνο από τα δικαστήρια και από κανέναν άλλο φορέα. Τέτοιο βεβαίως δικαίωμα δεν έχει ούτε και η Μιλή. Αφού αν εξέβηκε αντίθετο τον νόμο, ο νόμος αυτός θα ήταν αντισυνταγματικός και βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 4 του συντάγματος, τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην τον εφαρμόσουν. Επομένως, οι υποχρεώσεις του κράτους να παράσει εκπαιδευτική εκπαίδευση σε θρησκευτική προσωπικό όπως οι μαθητές αποκτήσουν σε θρησκευτική συνείδηση, κατοχυρούνται πλέον και δικαστικός, απολύτως και καταδικός. Όσον αφορά δε την αναφορική διάταξη του πρώτου προθέτου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Παιδιών Δικαιωμάτων, αυτή αναφέρει ότι κατοχυρούνται το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίσουν τη μόρφωση και εκπαίδευση των τέχνων του συμφώνως προς τις ειδικές τους θρησκευτικές πεπιθήσεις. Από την ομολογία των αρμοδίων δικαιωματικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αξίζει να μνημονεύσει μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία έχει εκλογή το 1990 και απέριψε προσφυγή Σουηδού γονέως, δια της οποίας ζητούσε την απαλλαγή της θυγατρός του από το μάθημα των θρησκευτικών, διότι ήταν άθεη. Δεν το δέχτηκε αυτό το Ευρωπαϊκό ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπήρχε μέχρι το 1999. Το 1999 συμβολεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ας έρθουμε τώρα στην τρέχουσα περίπτωση που αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας. Ως τρέχουσα θυγάμε το κλίμα και από την τηλεόραση, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τρεις εγγυητήρες, δια το οποίο αφενός κάτι σαν το μάθημα των προαιρετικών, όχι μόνο για τους αλλοθείς του, αλλά και για τους χριστιανούς Ορθοδόξους, ο δε υπουργός την εμφανίστηκε να δηλώνει ότι πρέπει στην ενέργεια αυτή, διότι έπρεπε να συμμορφωθεί προς απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως το επεσήμανε κάποια από τις ανεκράτητες αρχές, δηλαδή ο συνήγορος του πολίτη. Βέβαια, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τις εγγυητήρες μία περί προαιρετικότητας του μαθήματος των θρησκευτικών και για τους Ορθοδόξους και όχι μόνο τους Ορθοδόξους, μεταγενεστέρως εξέδωσε άλλες εγγυητήρες, οι οποίες φαίνεται να αναιρούν την πρώτη, χωρίς να το διευκρινίζουν επαρκώς. Αναζήτησα την επίμαχη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διαπίστωσα ότι λέει εντελώς άλλα και όχι αυτά που υπεστήριζε ο συνήγορος του πολίτη. Πρόκειται για την απόφαση του δικαστηρίου αυτού της 29/6/2007, υπόθεση 15.472/02, Φορεγγερό και άλλη κατά Νορβηγία, η οποία έχει ως εξής. Στην Νορβηγία το μάθημα των θρησκευτικών εντάσσεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ήταν το κανονικό μάθημα των θρησκευτικών, όπως το ξέρουμε και στην Ελλάδα, και το άλλο ήταν η φιλοσοφία. Το πρώτο το παρακολουθούσαν οι χριστιανοί μαθητές και το δεύτερο οι αλλόχοι στη διάφορα. Τα δύο αυτά μαθήματα συνδόθηκαν σε ένα, τύπη μάθημα χριστιανικής θρησκείας και άλλες θρησκείες. Επ' αυτού οι μία χριστιανοί μαθητές παρακολουθούσαν το μάθημα της χριστιανικής θρησκείας, οι δύο αλλόχοι και οι άθροι το άλλο τμήμα. Κάποιοι αλλόχοι και άθροι εζήτησαν την απαλλαγή τους και από τα δύο μαθήματα. Και όχι μόνο από το της χριστιανικής θρησκείας. Όμως η Νορβηγία δεν τους αφορήγησε τέτοια ολική απαλλαγή. Προσέψησαν λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δικαιώθησαν. Αυτά είναι όλα. Η Ελλάδα χορηγεί στους αθέρους και τους αλλοθείς του ολική απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών και επομένως καμία υποχρέωση δεν έχει
να χορηγήσει απαλλαγή από το χριστιανό Ορθόδοξο αυτόν, ως όλος ανακριβώς και απαραδέκτος ισχυρίστηκε ο ψηλίγορος Βουλής. Εδώ όμως πρέπει να παρατηρηθεί κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και δημιουργεί σοβαρό το θέμα κύρους και αξιοπιστίας αλλά και ευθύνης για τον συνήγορο του πολίτη. Πρόκειται προς το εξής. Ο συνήγορος του πολίτη διεγράφει προς το Υπουργείο Παιδείας εζήτηση τη μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών εις προαιρετικό, όχι μόνο για τους ορθοδοξούς, τους αθεώς αλλά και τους χριστιανούς του δόξου. Ως αιτιολογία προέβαλε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων της 21 Δευτέρου 2008 που αφορά την Ελλάδα, την υπόθεση Αλεξανδρίδης κατά Ελλάδος, η οποία δεν έχει καμία σχέση προς το μάθημα των θρησκευτικών. Απλώς επρόκειτο για μια προσφυγή ενός Έλληνος δικηγόρου, ο οποίος αρνήθηκε να οργιστεί όταν έδινε την άδεια του δικηγόρου, διότι ως ισχυρίσει με τον όχο αποκαλύπτει τις θρησκευτικές πεπιδήσεις, εφόσον να μην αρκεστεί, αποκαλύπτει δηλαδή ότι δεν είναι ενός Ορθόδοξος. Αυτή την απόφαση ο συνήγορος του πολιτικού την ερμήνευσε ότι επιβάλλει στην Ελλάδα την υποχρέωση να καταστήσει το μάθημα των θρησκευτικών προαιρετικό. Διόλου του μαθητές και δεν του Ορθόδοξου. Το έγγραφο του αυτό το απίστευε μάλιστα κατευθείαν προς τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και όχι προς το Υπουργείο Παιδείας. Φυσικά ο Υπουργός Παιδείας το πληροφορεί, το οποίο δεν έγραφε αυστηρότατο και του ζήτησε το λόγο, διότι απευθύνει το ίδιο προς τις σχολικές μονάδες και όχι προς το Υπουργείο Παιδείας. Αποτέλεσμα ήταν όλες οι προηγούμενες συνθήκες των λόγων του Υπουργείου να αναπτυχθούν και να ορισθεί ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι προαιρετικό μόνο για τους ανθρώπους και τους αδέλφους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συνήγορος του πολιτικού επικαλέσει την ουσία απόφαση που αφορά τον όρο του δικηγόρου και όχι το μάθημα των θρησκευτικών και απέκλειψε την προαναφερομένη επίσης πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορά την ομιλία και η οποία επιβάλλει την καθιέρωση του μαθήματος των θρησκευτικών ως προαιρετικού μόνο για τους ανθρώπους και όχι για τους ομοθρησκευτικούς. Ενώ το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε ιδέα για την απόφαση αυτή. Εγώ ήμουν εκείνος που έθεσε την αίτηση υπόψη και προέβησε εν συνεχεία ενέργεια. Κατόπιν του ζήτησα γραπτός από τον συνήγορο του πολίτη να μου εξηγήσει γιατί προέβηκε στην προκειμένου απαραίτητη ενέργεια και νόμου καταρχήν που δεν με απάντησε έλεγα. Πολύ αργότερα και όταν είχε ξεσπάσει ο σάλος και είχε εκτεθεί βαρέως διότι είχε αποσιωπήσει την κρίσιμη και αρχό απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μου απέστειλε μία απάντηση, στην οποία ανέφερε ότι το επίμαχο εγγραφό του Υπουργείου Παιδείας δεν αφορούσε όλους, αφορούσε μόνο τους διαμαρτυρηθέντας ανθρώπους ή αθέους γονείς και όχι τους λοιπούς μαθητές. Δηλαδή, ομολογούσε ευθέως ότι το ελόγιο εγγραφό του ανακαλεί. Βέβαια, στην ανάγκησή του αυτή την έστειλε μόνο προς εμένα και όχι προς το Υπουργείο Παιδείας. Φυσικά, το έγγραφο αυτό το έστειλε και προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος, επισημάνω ότι ο συνήγορος του πολίτου προέβη εις ανάκριση του αρχικού απαραδέκτου, παραπληρωτικού και παρανόμου εγγράφου. Εχρειάζεται λοιπόν να γίνει εξοργιστική έρευνα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για να αποκαλυφθεί τελικώς ότι ο συνήγορος του πολίτου είχε παραπλανήσει τις ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες το είχαν πιστέψει, αφού το έλεγε ο συνήγορος του πολίτου. Μαζί δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε δώσει απόφαση καθιστώσα το μάθημα των θρησκευτικών προαιρετικών διόλων. Το παρόν θέμα όμως, εάν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Δικαιώματος δικαιούται να επεμβαίνει στα εσωτερικά των κρατών και να επιβάλλει την κατά τον άνθρωπο ή τον μη τρόπο για στην έννοια των θρησκευτικών, ελίθει το δυστυχώς για μας για μια πολύ προσφάτω αποφάση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Της από 15/6/2010 αποφάσεις του δικαστήριου αυτού, υπόθεση Μπρετσλάφ κατά Πολωνία, νούμερο 97/10/2, η οποία επιλέξει λέει τα εξής, διαβάζω εντός εισαγωγικών. Αναγεται, εντός εισαγωγικών σε ελληνική μετάφραση, αναγεται στο εθνικό περιθώριο εκτιμήσεων που αναγνωρίζονται στα κράτη κατά του 2 του πρωτοκόλλου νούμερο 1 να αποφασίσουν εάν θα εισαγάγουν το μάθημα στο θρησκευτικό ή θα ρημάσουν στη δημόσια σχολεία και αν ναι, ποιο ειδικότερο σύστημα θα υιοθετήσουν. Επίσης, βλέπουμε λοιπόν ότι από απόψεως Ευρώπης δεν υπάρχει καμία υποχρέωση της Ελλάδας να καταστήσει το μάθημα στο θρησκευτικό προαιρετικό. Και όσα λέγονται είναι τελείως ανέθεμα και εξαιρετικά διότι θα υποστηρίζουν. Επίσης, πρέπει να μειωθεί και μια άλλη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 9/2008 απόφαση,
από υπόθεση Χασάν Κινγκλέμ της Μήνη κατά Τουρκία, επιγείλε 14-48-04, η οποία ειδικό στον παράγραφο 51 αυτής αναφέρει επιλέξει τα εξής σε ελληνική μετάφραση. Το δεύτερο γράφειο του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου νούμερο 1 δεν εμποδίζει τα κράτη να διαδίδουν για τις εκπαιδεύσεις ή τις διδασκαλίες πληροφορίες ή γνώσεις έχουσες ευθέως ή ως χαρακτήρα θρησκευτικών ή φιλοσοφικών. Δεν προσδιορίζει όλους τους γονείς να αντιταχθούν ή στην εισαγωγή διάρκειας εκπαιδευτικής ή διδακτικής στο σχολικό πρόγραμμα, άλλος πάσα από την ελληνική εκπαίδευση θα διέταξε τον κίνδυνο να παραστεί ανυπάρκτο. Τι μας λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ότι τούτο γεγονές του αθέου ή του αλλοφρίσκου δικαιούται να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει αλλαγή. Θα λέει και αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων, οι αποφάσεις αυτές που σας λέω δεν είναι γνωστές. Απλώς εγώ τις μετέφρασα και τις δημοσίευσα στο ελληνικό περιοδικό, αλλά ευρύτερα ότι δεν είναι και πολλό μάλλον στους θεολόγους, στους καθηγητάς των θρησκευτικών και βεβαίως κάποια μάχη της αποκρίνει. Άρα το μάθημα των σχετικών στην Ελλάδα απευθυνόντως υποχρεωτικών και από το άρθρο 16 παράγοντα του Συντάγματος και από το άρθρο 9 περί της σχετικής ελευθερίας της Ευρωπαϊκής Συμβάσης των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων και από το άρθρο 2 του πρώτου προσθέτου του κόλλου αυτής και μάλιστα ως ατομικό δικαίωμα. Εταιρόδοξη εταιρόθεση ή άθεη δύναται να απαλλαγούν το μάθημα των σχετικών εάν το ζητήσουν επικαλούν εις πάση περίπτωση λόγω σεβασμού της σχετικής ελευθερίας. Ορθόδοξοι χριστιανοί όμως δεν δύναται να απαλλαγούν. Δια αυτού το μάθημα των θρησκών ήταν υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό. Διότι υποχρεωτικό τη ουδόλω τώρα βιάζει το δικαίωμα τη θρησκευτική ελευθερία αυτών εφόσον δεν του εκφέρει από τι διδηλωμένε θρησκευτικέ του επιχειρήσει. Κάτι λένε. Τέλο του μάθημα των θρησκών πρέπει να αναφέρεται στην οτρόπηση τη κοινωνική ασφαλεία και όχι σε άλλο επίπεδο εν ώψη των προαναφερέντων. Και α κάνουμε ένα λάθο στην Ευρώπη. Διότι συνεχώ ακούμε στην Ευρώπη και στην Ευρώπη πολιτισμικότητα, συνέχεια διδάσκεται το μάθημα, διδάσκεται άχρωμο κτλ. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Θα αναφέρω ορισμένα στοιχεία την περιλήψη, να μα περιέχουν τα πάρουν μετά απ' όλα. Είναι όμω ο καταγωγικό σημείο ότι σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών ω κατηχητικό. Στη Γαλλία διδάσκεται το κατηχητικό στην περιοχή της Αλσατίας και Λορένης, στις υπόλοιπες περιοχές της Γαλλίας, οι μαθητές κάθε Τετάρτη φεύγουν μία ώρα για να πάνε σε κήρυγμα. Το δε 65% των Γάλλων μαθητών παρακολουθεί μάθημα κατηχητικό. Στη Γερμανία, όπου απαντάται η πλουσιωτέρα βιβλιογραφία και η νομολογία, το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Συντάγματος αναφέρει ότι η διδασκαλία στα σχολεία αποτελεί τακτικό μάθημα. Η διδασκαλία, και μάλιστα στο πρωτότυπο, ο Ροντέρ είχε δέρμα. Η διδασκαλία των σχετικών γίνεται συμφώνω προ τα σαρκά των θρησκευτικών κοινοτήτων. Η ίδια διάταξη του Γερμανικού Συντάγματος αναφέρει πλέον ότι την νίκη του μαθήματος των θρησκευτικών την καθορίζει η Εκκλησία και όχι το κράτος. Η ΔΕ Εκκλησία δικαιούται να πραγματοποιεί ελέγχους στα σχολεία για να διαπιστώνει εάν η ύλη που καθόρισε διδάσκεται επακριβώς. Διδάσκαλοι γίνονται να διορίζουν και κληρικοί. Όλοι οι Γερμανοί συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό αναφέρουν το μάθημα των θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για τη μάθηση, είναι εξώδημο προς τα άλλα μαθήματα, ο βαθμός του υπολογίζεται στο μέσον όρο της βαθμολογίας, οι ΔΕ διδάσκαλοι που καθηγείται τη μαθήματος των θρησκευτικών είναι εξώδημο προς τους λοιπούς. Τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι το μάθημα αυτό πρέπει να εντάσσεται επί 2 ώρες τουλάχιστον εβδομαδιαίως και να καθορίζεται όχι σε ακραίες ώρες, δηλαδή όχι την πρώτη ή την τελευταία ώρα, πράγμα που θα διευκόλυνε τον μαθητή να αποσυρθεί και ευκαιρέσει. Υπόψη ότι οι διαδρομές των Γερμανικών καθηγητών ελληνικών σχολών αναφέρουν ότι εφόσον υπάρχει στην Γερμανική διάταξη του μαθήματος των θρησκευτικών και με την Εκκλησία να αποφασίζει υπ' αυτού, τότε πάσα έννοια χωρισμού κράτους της Εκκλησίας έχει διασπαστεί και δεν απαντάται. Όλοι οι Γερμανοί συνταγματολόγοι, οι εντελώς εξαιρουμένοι, ανοίξουν μια παρένθεση, στην Ελλάδα οι συνταγματολόγοι είναι διαφορετική σημαντοποίηση. Στη Γερμανία όλοι οι συνταγματολόγοι, και μάλιστα οι εκπαιδευτές, οι εντελώς εξαιρουμένοι, λένε ότι αυτή η διάταξη του συντάγματος που καθιερώνει το μάθημα των θρησκευτικών κατά αυτόν τον τρόπο αποτελεί διάλυση, διάσπαση τη αρχή χωρισμού κράτου Εκκλησία. Και μάλιστα χρησιμοποιεί τη γερμανική λέξη Durchbrechung.
Μπρέβ σημαίνει σπάσιμο, διάλυση, δηλαδή κατακαιρματισμό. Επομένως αυτή δεν. Αυτή εισάγει και την έλλειψη κάποιου εκκλησία. Και μάλιστα είναι ο Πακιάρης, υπάρχει εκκλησιαστικό χώρο, η εκκλησία του Μικροπρόσωπου του Μουσική κτλ. Η συναντία όχι μόνο διδάσκει το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά η σχετική νομοθεσία λέει ότι όχι μόνο το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά το σύνολο των διδασκόμενων μαθημάτων πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της χριστιανικής θρησκείας. Το σύνολο. Και όχι μόνο το μάθημα των θρησκευτικών. Στην Αυστρία τα ίδια, άλλωστε είναι η καθολική χώρα, και οι καθολικές χώρες έχουν συνάψει κονκορδάτο με τον Πάπα, για το οποίο έχουν αναλάβει να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών. Επομένως, δεν χρειάζεται να μιλήσουν για τις καθολικές χώρες. Όλοι δηλαδή είναι μια εξορμένη, ακόμα και αυτές που έχουν δεσπίσει στο Σύνταγμα του Πολιτισμού και θα έχουν συμπαραμάτητα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλουμε να δούμε πώς εφαρμόζονται κάποιοι όσοι λένε τα συντάγματα, έχουν συνάψει κονκορδάτο με τον Πάπα, το υποχρεούνται να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών της χριστιανικής θρησκείας. Το κονκορδάτο είναι διεθνή σύμβαση και όπως και σε εμάς μια διεθνή σύμβαση που παρέχει γνώμη και στις ευρωπαϊκές χώρες της Αμερικής, το κονκορδάτο που είναι διεθνή σύμβαση που παρέχει γνώμη. Άρα οι χώρες αυτές δεν μπορούν να καταλαβαίνουν το μάθημα των θρησκευτικών ή να το κάνουν άχρωμο, δεν θα παραβίαζαν διανόμη, δεν θα παραβίαζαν διεθνή σύμβαση. Σε μερικές χώρες από τις καθολικές χώρες υπάρχει και απόφαση των δικαστηρίων που τα δέχεται αυτά τα πράγματα. Στις προτεσταντικές χώρες, όπως είναι οι σκανδιναβικές, εκεί δεν υπάρχει χωρισμός κράτους εκκλησίας και η Αγία βεβαίως. Εκεί το Σύνταγμα λέει ότι η χριστιανική είναι επίσημη θρησκεία, ο βασιλιάς είναι προστάτης της πίστεως, σε όλες τις ανεργικές χώρες, Δανία, Αγγλία κλπ. Και επομένως το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται κανονικά. Στις νέες χώρες που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πτώση του κομμουνισμού, άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει το μάθημα των θρησκευτικών. Μάλιστα σε μία χώρα, μα σήμερα είναι λίγο, δεν σε μία χώρα, στην πάλι ποτέ στην Τσεχοσλοβακία, επί καθεστώτος κομμουνιστικού ήταν η μόνη κομμουνιστική χώρα όπου το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται στα σχολεία. Όχι βέβαια την πρώτη προσωπική του κράτους, αλλά την προσωπική των γονέων. Ήταν το μόνο κομμουνιστικό κράτος που είχε μάθημα των θρησκευτικών σε όλα τα σχολεία. Στις υπόλοιπες χώρες άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει και δεν υπάρχει καμία χώρα που να μην το έχει εισαγάγει. Τελευταία το εισήγαγε και η Ρωσία και μάλιστα είχα προσωπικές επαφές, διότι είχα πάει στην Μόσχα και είχα συνεννοηθεί με τους συλλόγους γονέων. Επί πολλές μέρες συζητούσαμε αυτό το πράγμα, υπέβαλαν κομμήματα στην κυβέρνηση κλπ. Και άρχισε επίσης μια εισάγεση του μάθημα στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει λοιπόν στην Ευρώπη χώρα, ούτε στην Ευρώπη χώρα στην οποία το μάθημα των εξωτερικών δεν υπάρχει. Αυτά τα οποία λέγονται για την Ευρώπη και για την πολιτική του κόσμου δεν έχουν καμία βάση. Ας έρθουμε τώρα από απόψεις όπως λέμε εμείς οι νομικοί, δεν λέγει εφερέντα, δηλαδή απόψεις θεταίου δικαίου. Θα έπρεπε γενικότερα το μάθημα των συστημάτων να εισαχθεί ασχέτως προσφυγής στη συνταγματική διατάξη. Η απάντηση είναι ναι. Και το ναι προέρχεται από μια άλλη, από έναν κλάδο της νομικής επιστήμης, από την εγκληματολογία. Όλοι οι εγκληματολόγοι, μηδενός εξαιρεμένοι, Έλληνες και ξένοι, μάλιστα να μην αναφέρω τι λένε, απλώς θα αναφέρω τα ονόματά τους. Στην Ελλάδα ο Γαρδίκας και ο Δασκαλόπουλος το δέχονται αυτό. Οι ξένοι εγκληματολόγοι, ο Σνάιντερ, ο Κουζά, ο Πινατέλ, ο Άιλεντερ, ο Έλστερ, ο Λίγκεμαν, ο Κρόιτσε, ο Μίτερ και τα λοιπά για το Γκέρνερ, ο Χαρισμός να αναφέρω, αναφέρουν ότι το μάθημα των θρησκευτικών αποτελεί παράγοντα αποτρεπτικών του εγκλήματος. Η εγκληματολογία είναι ένας κλάδος της νομικής επιστήμης, ο οποίος μελετά το έγκλημα και μετά την διαπράξή του και πρώτη διαπράξη του, πώς θα μπορούσαμε, εν πάση περιπτώσει, να θεσπίσουμε όλη μέρα μέτρα αποτροπής του εγκλήματος.
από έρευνες επιστημονικές, διότι εγκληματολόγοι υπάρχουν όχι μόνο νομικοί, αλλά υπάρχουν και γιατροί εγκληματολόγοι. Έχει γίνει μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη έρευνα στην Αμερική. Στην Αμερική υπάρχει ένας πολύ σπουδαίος καθηγητής, ο Ντόλφ Τσίλμαν, ο οποίος έχει μια πειραματική κλινική και η οποία χωράει μέσα τους 200 ασθενείς. Αυτός λοιπόν πηγαίνει στις φυλακές, παίρνει κρατουμένους και τους υποβάλλει σε επιστημονικές παρατηρήσεις 150 ημερών και βγάζει τα αποτελέσματα του. Υπάρχουν πολλές κλινικές, αλλά αυτή είναι η πιο διάσημη. Γιατί υπάρχει και η ιατρική εγκληματολογία. Αυτή είναι η πιο διάσημη. Έχει λοιπόν αποφανθεί ότι το μάθημα των θρησκευτικών αποτελεί παράγοντα αποτρεπτικών του εγκλήματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όχι μόνο ο διαλόγος που είπαμε, όχι μόνο διότι το είπε το είπανε ο Α, ο Β και τα λοιπά, ο ίδιος ο πατήρικος μας, ο τρόπος ή διότι το είπε, αλλά το απαιτεί και μια πολύ σπουδαία επιστήμη. Πολύ παλιά η εγκληματολογία. Είναι παλιά, διότι για την εγκληματολογία έχει μιλήσει Διαμακρόνου και Αριστοτέλης, πάνω το οποίο έχω δοσέψει και σχετική μελέτη. Κατά συνέπεια, ένας άλλος λόγος να διδάσκεται το μάθημα του θρησκευτικού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρύπα, είναι και δόκτωρ του Συνταγματικού Δικαίου και καλό είναι ότι καμιά φορά δύσκολες οι έννοιες νομικές, αλλά καλό είναι να προσέχουμε και λίγο και τα πιο δύσκολα και να έχουμε δώσει και επιχειρήματα για να επικυρώσουμε και προς τα έξω την δραστηριότητα των σκεπτικών και από το Σύνταγμα και από δικαστικές αποφάσεις και άλλο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ορφείων Δικαιωμάτων και από την Ευρωπαϊκή Πρακτική και από την Δημοτολογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή δύναμη, ένας ενεργός και μάχημος στην προστασία του Μαθήματος των Σκεπτικών. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Παπαδοσοτηρίου, τον κύριο Παλαιό Πάγο, ειδικό μέλος της Εστίας των Τεχνικών Ειδικών. Με θέμα το σταγματικό δικαίωμα των Ελλήνων γονέων και τη συνεχώς αγωγή των Ελλήνων παιδών. Σας ακούμε. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, η απογείωση του ανθρώπου από τις παραδόσεις και τα πολιτισμικά στοιχεία του έθνους στο οποίο ανήκει έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εθνικής συνειδήσεως και της εθνικής ταυτότητας σε αγωνικό και κατ' επέκταση σε συλλογικό επίπεδο. Τούτο αποτελεί στρατηγική επιδίωξη των παραγόντων της παγκοσμίου οικονομίας και προνοία της επεισοδού για της οποίας σκοπεύει η πνευματική υποταγή και εγγένει την υποδούλωση της ανθρωπότητας. Η λεγόμενη νέα εποχή θα μπορούσε να παραδοσιαστεί με ένα τεράστιο παραγωγικό κύμα το οποίο κατακρίνει έθνη ολόκληρα και καταπίνει τις κατατόπιες εθνικές παραδόσεις, ανακοινώνοντας το άτομο το οποίο αποξενώνεται από τα επιμέρους πολιτιστικά στοιχεία τα οποία συγκροτούν την ταυτότητά του ως μέλους ενός έθνους. Ωστόσο, σήμερα στην πατρίδα μας δεν χρειάζονται παρομοιώσεις για τον πολιτισμό και την εμπεριστατωμένη απόδοση της πραγματικότητας στην οποία ήδη διαδίνουμε. Για την ακρίβεια, τα χειρότερα σενάρια επιστημονικής φαντασίας έχουν διέλθει από το στάδιο του προγραμματισμού στο στάδιο της εκτελέσεως και κρατικής επιβολής διαμέσου αντισυνταγματικών υπουργικών αποφάσεων και διατάξεων που αποσκοπούν στον εκμεταλλευτισμό της συλλογικής εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων και μάλιστα εκείνων οι οποίοι άγουν την παιδική ηλικία. Συγκεκριμένα, αποτελεί γεγονός η θέσπιση της υπαριθμών 113.714 γάμα 2 2011 υπουργικής αποφάσεως του ονομαζομένου Υπουργείου Παιδείας, Διαβίου Μαθήσεως και Θρησκευμάτων, το οποίο βέβαια δεν είναι πλέον εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων. Η ενδόμη υπουργική απόφαση κυκλοφορείται ως έλλειψη προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πιλωτική τους εφαρμογή του διδακτικού αντικειμένου θρησκευτικά. Αφορά δηλαδή στο γνωστικό αντικείμενο των θρησκευτικών
ως διδασκομένου μαθήματος στα δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια. Η στόχευση δεν είναι τυχαία, καθώς οι ρυθμίσεις της αποφάσεως αυτής αφορούν στον αριθμό του έθνους, στα Ελληνόπουλα, τα οποία βρίσκονται στην πλέον ευαίσθητη ηλικία, κατά την οποία δεν έχει ακόμη καταποθεί η προσωπικότητα του ατόμου. Οι διατάξεις της ενδέμα διευθυντικής αποφάσεως εισάγουν πρόγραμμα της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο περιλαμβάνει πρωτοφανή εκμαγνηστικά στοιχεία, τα οποία με ολίγης παραπέμπουν στις διδαχές ξένων θρησκειών και στις πρακτικές του ανατολικού αποκριτισμού και παγανισμού και ως άνθρωπος των αναδοσικών θρησκειών, τις οποίες στα παιδιά μας επιτάσσονται υποχρεωτικώς στο μαντάνο και για τις οποίες κάθε εξυλλήτητος Έλλην, βολεύς, δικαιούται αλλά και υποχρεούται να αγανακτεί και να αντιδρά. Η αδιανόητη εξίσωση του αρχηγού της ζωής και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως ιδρυτού θρησκείας και όπως δείτε ο Μωάμεθ, ο Βούδας και ο Κονφούκιος συνιστά θρασιτά την περίπτωση προσβολής του Αγίου Προσώπου. Εκτός από αυτήν την κεντρική ιδέα της υπουργικής μεταρρυθμίσεως της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών, η οποία διαπνέει ολόκληρο το νομοθέτημα και προκειμένου να καταστεί αντιληπτή η ανεπανόρθωτη ζημία την οποία με τα βεβαιότητα θα επέλθει στις ψυχές των νεοσώπων του έθνους, αναγκαία παρίσταται η εισαρχαιολόγηση επιμέρους περιπτώσεων της προδήλωσης σκοπιμένης διαμορφώσεως αλληλονέτης της φοιτητικής συνειδήσεως των παιδιών από το ενδεκάδων σελίδων αποτελούμενο και εξαντλητικό αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της εν λόγω αποφάσεως. Συγκεκριμένα, τα επτάχρονα και οκτάχρονα παιδιά της τρίτης και της τετάρτης δημοτικού υποχρεούνται πλέον να αναγνωρίζουν τις ειδικές ημέρες του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού και τη σημασιολογική ήδη εξίσωση της Κυριακής με την Παρασκευή των Μαχανών και το Σάββατο των Ιουδαίων. Ο πάντα σχολικός εκκλησιασμός στους ιερούς ναούς της πίστεώς μας υποβιβάζεται σε ενουσιακού και ψυχαγωγικού τύπου εκδρομή. Συνάμα εξισώνεται από απόψεως παιδαγωγικής σημασίας με την υποχρεωτική επίσκεψη στο μουσουλμανικό τέμενος και στην εβραϊκή συναγωγή. Αυτά ακριβώς αναφέρονται στο πρόγραμμα. Τα παιδιά μας λένε πηγαίνουν στο μουσουλμανικό τέμενος, στο τζαμί και στη συναγωγή. Το ιερό σύμβολο του μαρτυρίου του Κυρίου και της Αναστάσεως του ανθρωπίνου γένους, ο Σταυρός, ρίχνεται στο κεφάλαιο που τυπλοφορείται ως σύμβολα θρησκειών του κόσμου, μαζί με τον Πέλεγη, τον Μενορά, την Ιμισέλμιο, το όνομα του Αλλά, την Ισβάστικα του Ινδουισμού, τον Γιν και τον Γιάν, το Ρόμ, τον Βουδιστικό Τροφό, το τέλος του χειμώνα και την αρχή της ανοίξης για τους Ινδουιστές, που εορτάζεται με φωτιές, χρωματιστά νερά και κόκκινη σκόνη. Στο κεφάλαιο με τίτλο «Ποιος είναι ο Χριστός», ως προσδοκόμενο από το Υπουργείο Μαθησιακό Αποτέλεσμα, αναγράφεται ότι οι μαθητές αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις αντιφάσεις γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Στο κεφάλαιο με τίτλο «Ο κόσμος μας, ένα στολίδι», παραγνωρίζεται εμφανώς ο ιδιαίτερος ρόλος και η αξία του μαθήματος των θρησκευτικών και συγχαίρεται με το μάθημα της φυσικής ιστορίας. Συγκεκριμένα συμπλέκεται η αμφιλεγουμένη έννοια της οικολογίας με την πίστη κατά τρόπο αναφέρετο και αντίθετο προς την χριστιανική παράδοση, αφού η φύση, τα δέντρα, η θάλασσα και τα ζώα παριστώνται ως θαύματα. Φύγει η μύθη στο ενόμενο κεφάλαιο, ενσωματώνεται ο λεγόμενος κύκλος της ζωής με την επεξήγηση από τη σύλληψη στην γέννηση και με την προφανή παράδειξη της Αναστάσεως και της προσδοκίας της αιωνίου ζωής που συνοψίζει το νόημα του Ευαγγελίου. Ως προς το επόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα, μεταξύ των άλλων, αναγράφεται στο λόγο κεφάλαιο της υπουργικής αποφάσεως και εκπλέον των μικρών μαθητών αναγνώριση των στοιχείων της φύσεως στον χριστιανισμό και στις άλλες θρησκείες. Ως βασικό θέμα του λόγου μαθήματος και αντί της σωτηρίας της ψυχής των ανθρώπων, επισημαίνεται η λέξη. Όλα τα πλάσματα αξίζει να σωθούν. Στα πλάσματα αυτά είναι αμφίβολο αν περιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Στο κεφάλαιο «Ζούμε μαζί», αντί της αναδείξεως της σημασίας της προσευχής στην ζωή μας, εισάγονται μέθοδοι συλλογικής ψυχικής θεραπείας που εφαρμόζονται σε τοξικομανείς στις χώρες του δυτικού ημισφαιρίου και επιλέξει αναγράφεται στο πρόγραμμα τα εξής. Καθισμένοι σε κύκλο, ενθαρρύνονται να συνεχίσουν κάποιες φράσεις
δηλώσεις, λόγω χάρη κάποτε ήμουν λυπημένος, κάτι που με ανησυχεί είναι όταν ήμουν μικρό πρόσωπό μου, νιώθω θυμό όταν, στη συνέχεια συζητούσε ομάδες των τεσσάρων για την αντιμετώπιση της κάθε ανησυχίας. Είναι οι λεγόμενες αρχές της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Σε ό,τι αφορά τα οκτάβια παιδιά της Τετάρτης Δημοτικού, αυτά καλούνται κατά το πρόγραμμα διδασκαλίας των θρησκευτικών επιλέξει να προσεγγίσουν βασικά θέματα του χριστιανισμού και των άλλων θρησκειών σχετικά με την προσευχή, τους ιερούς τόπους, την ιδαρχία και την ηθική στάση, να ανακαλύψουν τη σημασία των ιερών γραφών για τον χριστιανισμό και τις άλλες θρησκείες. Προσφύγως, ως βασικά θέματα χαρακτηρίζονται κατά το πρόγραμμα, πάντοτε επιλέξει, προσευχές από όλο τον κόσμο. Πώς προσεύχονται οι μουσουλμάνοι, προσευχή στον Εβραίο και παγκόσμιο τόπο προσευχή. Στο δε κεφάλι με τίτλο Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί, συγκρίνεται η βάπτιση με το βάπτισμα των ετεροδόξων καθολικών και προστατών, αλλά και με τις θεμητές ενεπιδιώσεις των θρησκειών του κόσμου και δι' των μουσουλμάνων και των Ινδουιστών. Αντιστοίχως, οι μαθητές της Τετάρτης Δημοτικού οφείλουν να μαθαίνουν τους στόχους των προσκυνημάτων των μουσουλμάνων στη Μέκα και των Ινδουιστών στον Γκάνγκη ποταμό. Στο έβδομο κεφάλαιο που κυκλοφορείται ως Ιερά Βιβλία, περιέχονται οι πλέον επικίνδυνες για τη διαμόρφωση της θρησκευτικής συνειδήσεως των μικρών παιδιών, των παγκαντισμίων, των λεγόμενων Ιερών Βιβλίων, των άλλων θρησκειών, που συγκρίνονται αντίστατα με τα ιερά κείμενα της Αγίας μας Γραφής. Έτσι, επιλέξει να εκτιμήσετε ότι βασικό θέμα του μαθήματος αποτελεί η διδασκαλία του Κορανίου, που συνοψίζεται κατά λέξη. Κατά λέξη, το Κοράνι, Ισλάμ, το θέτημα του Αλλάχ, ο οδηγός για τη ζωή των μουσουλμάνων, ιερό αντικείμενο, αγγίζεται με πλημμένα χέρια, η Τωρά, ο Ιουδαϊσμός, ο νόμος του Θεού στη συναγωγή, Βέδες, Σούτρες, Ταό, τα βιβλία του Κονφουκίου, τα ονόματα του Θεού στα ιερά βιβλία του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ, 99 ονόματα. Ως τέτοιο προσδοκομένη επάρκεια των μαθητών, νοείται κατά το πρόγραμμα, η δυνατότητα των μικρών μαθητών να αναγνωρίζουν σύμβολα και ιερές πράξεις του χριστιανισμού και των άλλων θρησκειών και ανακάλυψη του νοήματός τους. Στο δε κεφάλαιο που κυκλοφορείται, προχωρούμε αλλάζοντας και ως βασικά θέματα προσδιορίζονται η νηστεία στο Ισλάμ και στον Ιουδαϊσμό, καθώς και οι νηστείες, η άσκηση στον Ινδουισμό και στον Βουδισμό μέσω της γιόγκα και του διαλογισμού. Ανύπαρκτη η νηστεία για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς κάτω από τώρα. Στο δε κεφάλαιο με τίτλο Άγιοι άνθρωποι, Άγιοι άνθρωποι, ακούστε, στις θρησκείες του κόσμου επισημαίνονται τη λέξη Ι, Βούδας, Κονφούκιος, Μωάμεθ, Βυζνού, Δαλάι Λάμα, αλλά και Γκάντι, ο Γκάντι, και πολλά άλλα πρόσωπα ιστορικά και μυθικά. Τα ίδια και χειρότερα περιλαμβάνει το πρόγραμμα για τα παιδιά του γυμνασίου. Υπάρχει άραγε κανείς ο Ορθόδοξος Χριστιανός, ο οποίος θέλει το περίφημα να διδάσκει τις αρχές της δοξασίας και τον τρόπο λατρείας των άλλων θρησκειών, ή μήπως για τον τρόπο με τον οποίο προσέρχονται οι μουσουλμάνοι ή οι χριστιανοί, ή για τον τρόπο με τον οποίο αγιοποιήθηκε από τους μουσουλμάνους ο Μωάμεθ ή από τους χριστιανοί ο Γκάντι, και πώς συμβαδίζει με την διδασκαλία της πίστεώς μας η ιδιότητα του Αγίου με ένα άτομο που διακήρυτε ότι οι θανατούμενοι πιστοί, οι πιστοί κατά τη μάχη της διαδόσεως του πίστεως της Ιμισελήνου, διαμέσου των σφαγών και της βιβλίας εξωμόσεως των χριστιανών, θα πήγαιναν στον παράδεισο όπου δεν περίδονταν σε ακολασίες και μικρά αγόρια και κορίτσια, ή γιατί θα πρέπει τα παιδιά μας να μαθαίνουν ότι ένα ιερό σύμβολο, ότι είναι μάλλον ιερό σύμβολο, η σβάστηκα, υπό την οποία σφαγιάστηκαν εκατομμύρια αυθαλιάρθρωποι, και είναι το σύμβολο βέβαια του Χίτλερ, ή μήπως θέλουμε τα παιδιά μας να μαθαίνουν ποιο είναι το θέλημα του Αλλάχ για τους μουσουλμάνους. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα καταιγισμό πληροφοριών και διδακών άλλων θρησκειών και δογμάτων, τις οποίες δεν επιθυμούμε να προσλαμβάνουν τα παιδιά μας κατά την διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών. Τίθεται εμπροκειμένου τα εξής ερωτήματα. Δικαιούται ένα Υπουργείο που φέρει τον τίτλο Παιδείας και Θρησκευμάτων να επιβάλλει στα παιδιά μας τέτοιου είδους γνώση και να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα διδασκαλίας? Ποια είναι τα δικά μας δικαιώματα έναντι του κράτους σε ό,τι αφορά την διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα παιδιά μας? Και τι μπορούμε να κάνουμε ως γονείς
για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την κρίση των εγκεφάλων τους με διδαχές και δεοξασίες, τις οποίες θεωρούμε ασύμπαντες με το σκοπό μας να μεγαλώσουμε χριστιανόπλα, οι οποίες ως εκ τούτου είναι παντελώς ανεπιθύμητες και ακατάλληλες κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, κατά τη δική μας κοσμοθεωρία ως οδηγός χριστιανών. Καταρχήν πρέπει να επισημανθεί ότι η άσκηση της γονικής μερίμνης, δηλαδή της εγγένη φροντίδος του προσώπου του παιδιού μας, στην οποία το πίστος περιλαμβάνεται η εκπαίδευσή του και η διαμόρφωση της θρησκευτικής του συνειδήσεως, δεν αποτελεί μόνο δικαίωμά μας, αλλά πρώτος και θεμελιώδης καθήκον μας. Το καθήκον αυτό επιβάλλεται από τον νόμο και συγκεκριμένα από τις διατάξεις περιγονικής μερίμνης του αστικού κώδικου. Το δεύτερο δικαίωμά μας για άμυνα με δικαστικά μέσα έναντι της ως άλλων υλοποιημένης διαστρεβλώσεως της θρησκευτικής συνειδήσεως των παιδιών μας, όπως και του χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, κατοχυρώνεται επίσης από αρκετές και σημαντικές διατάξεις του συντάγματος, όπως πολύ ευστόχως επεσήμανε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κ. Αναστάσιος Μαρίνος, και βεβαίως ο δικηγόρος κ. Κρύπας. Καταρχήν, τα άρθρα 13 και 16 του συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περιπολικής μερίδιας του αστικού κώδικος, καθιερώνουν το δικαίωμά μας έναντι του κράτους να διδάσκουμε τα παιδιά μας το μάθημα των θρησκευτικών με αποκλειστικό σκοπό τη διαμόρφωση της θρησκευτικής του συνειδήσεως ως Ορθοδόξων Χριστιανών. Το δικαίωμά μας αυτό περιλαμβάνει το αυτονόητο περικότερο δικαίωμά μας να μην διδάσκουμε τα παιδιά μας στοιχεία της διδασκαλίας και της λατρείας άλλων θρησκειών, όπως και το δικαίωμά μας να διδάσκουμε το μάθημα αποκλειστικώς και μόνο από διδασκάλους που ανήκουν στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα. Δεν δικαιούται το κράτος να παρέχει παιδεία στα παιδιά μας θρησκευτική εκπαίδευση μέσω καθηγητών και διδασκάλων οι οποίοι δεν ανήκουν στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα. Η δεύτερη διδασκαλία των διδακών άλλων θρησκειών προσβάλλει το προσωπικό ατομικό μας δικαίωμα ως γονέων για παροχή στα παιδιά μας της θρησκευτικής παιδείας από το σχολείο και δίνει στις τάξεις της πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως. Ακόμη πληρέστερα, το ατομικό μας δικαίωμα να παρέχει από τα σχολεία θρησκευτική εκπαίδευση προκειμένου να διαμορφωθεί η θρησκευτική του συνείδηση ως Ορθοδόξων Χριστιανών και σύμφωνα με το δόγμα της Ορθοδόξου Χριστιανού μας, κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Κατά την ελληνική διάταξη, η οποία διχάνει υπερνομοθετική ισχύω όχι μόνο τη αξία, αλλά μεγαλύτερη ισχύω εν σχέση και προ το ίδιο το Σύνταγμα, και η οποία δεν δύναται να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο, ορίζεται τη λέξη ότι ουδής δύναται να στερηθεί του δικαιώματός του όπως εκπαιδευτεί. Πάνω κράτος, εν τη ασκήση των αναλαμβανομένων υπ' αυτού καθηκόντων, επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως, θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζονται στην τάφη, συμφώνως προς τα συνδύας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεπιθήσεις. Από το γράμμα της διατάξεως και μόνο, δεν καταλύπεται ούτε η παραμικρά αμφιβολία για το γεγονός ότι έχουμε το απόλυτο και απαραβίαστο δικαίωμα έναντι της ελληνικής πολιτείας να σέβεται το δικαίωμά μας ως γονέων, να εξασφαλίζεται η εγγένεια μόρφωση και εκπαίδευση και η θρησκευτική και δίνει η θρησκευτική των δέντρων μας επί τη βάση των προσωπικών μας θρησκευτικών πεπιθήσεων. Και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί γονείς έχουν το δικαίωμα να απαιτούν από το ούτω καλούμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να απέχει από τις εκδόσεις διατάξεων νόμων, διαταγμάτων και βεβαίως υπουργικών αποφάσεων, όπως προηγήθησα, δια των οποίων παρεισάγονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών αλλόγια προς το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα στοιχεία σχετιζόμενα με τα ιερά κείμενα, τις διδαχές, τις αρχές, τις δοξασίες και την λατρεία άλλων δογμάτων και βεβαίως θρησκειών, όπως ελληνικώς επισημαίνεται αναβέρα. Πρακτικώς οι γονείς, οι οποίοι μαθαίνουν σήμερα τις εντός παραβιάσεις του δικαιώματος της παροχής και εξασφαλίζουν σε γέννη μορφώσεως και θρησκευτικής εκπαιδεύσεως στα παιδιά τους, συμφώνως προς τις δικές τους θρησκευτικές επιχειρήσεις, δύναται να προσφύγουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και να προσβάλλουν την συγκεκριμένη πολιτική απόφαση με τις συναντηρώσεις αλλά και περιπτώσεις ρωτήσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Ήδη υφίστανται στο νομικό μας οπλοστάσιο
οι δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εξεδόθησαν από τον τότε αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Αναστάσιο Μαρίνο, οι οποίες και κατοχυρώνουν τον ορθόδοξο ομολογιακό χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών. Ωστόσο, θα ήθελα να παρακαλέσω τον επικρατή να επισημάνει ότι το κυριότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι Έλληνες γονείς σήμερα και εν γέννη η κοινωνία μας είναι η συχνά και παρατηρημένη έλλειψη πάσης μερίδας περί την διαμόρφωση της θρησκευτικής συνείδησης των Έλληνων μέσω της παρεχομένης από τα σχολεία εκπαιδεύσεως. Πιστεύω ότι στην καλύτερη περίπτωση οι γονείς αγνοούν εντελώς το ζήτημα, γιατί η γενική αλωτρίωση και η ηθική απαλωτρίωση των συγχρόνων Ελλήνων έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε ακόμη κι αν άκουαν για το ζήτημα αυτό, θα εξακολουθούσαν να καθαίνουν τον ύπνο του δικαίου. Πάντως, ακόμη κι αν απέμεναν στον τόπο αυτόν και μόνο 5 οικογένειες Ορθοδόξων Χριστιανών, πάλι το κράτος θα όφελε να σεβαστεί το δικαίωμά τους για παροχή της θρησκευτικής εκπαιδεύσεως στα τέκνα τους κατά το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα και με την παράδοση παροχής γνώσεων, στοιχείων διδασκαλίας και λατρείας, άλλων δογμάτων και θρησκειών. Και τούτο διότι πρόκειται για ένα απόλυτο ατομικό δικαίωμα, το οποίο είναι εντελώς απαραβίαστο. Εύχομαι ο Κύριος να ενδυναμώνει την πίστη πάντων ημών δια την ανάσταση της πατρίδος. Είναι μέρος της ευθείας πατρικών ελευθών και ο δικηγόρος αυτά που λέει, να ξέρετε, τα έχει κάνει πράξη πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, έχει κάνει πολλές προσφυγές όλα αυτά τα θέματα που ανακύπτουν, προπάγουν για τα θέματα της ατομικών ελευθεριών και λόγω της ελευθερίας που απειλείται με την λεγόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση και έχει προβλήσει πάρα πολλές κινήσεις για την προστασία ανθρώπων οι οποίοι ζητούν να δικαιωθούν, επειδή αρνούνται παραδείγματο χάρη κάποιε από του αρχούς προς τον αριθμό μητρώου κοινωνική ασφάλιση και άλλα, και για άλλα θέματα. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ και μας παρακινεί και εμείς να ενδιαφερθούμε. Μας έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, εμένα προσωπικά, μου είπε το εξής, ότι πρέπει να μιλάμε. Να μην αφήνουμε τα πράγματα, τώρα ξέρω από το δάσκαλο και βλέπω πώς γίνεται και μέσα στο σχολείο. Πρέπει να μιλάμε και γονείς και με κάθε ευκαιρία να διεκδικούμε αυτό το οποίο μας δίνει το σύνολο. Είμαστε Έλληνες πολίτες, με φορολογούμενοι και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε το δικαίωμα να ακουσεύουμε και να ζητούμε αυτό το οποίο μας ανήκει. Και μάλιστα για τέτοια θέματα, τα οποία είναι ισχυρά κριτικός, δηλαδή όπως είναι η αγωγή των παιδιών. Με κάθε τρόπο να προσπίσουμε αυτό το δικαίωμα. Μας έδωσε πάρα πολλά παραδείγματα από το πρόγραμμα, το ποιοτικό πρόγραμμα, κυρία Βασάλου, και έτσι ενημερωθήκαμε καλά νομίζω για τα εκτενόμενα. Τώρα τελευταίο σας συζητήσω πατήρ Γιώργιος Ευθυμίου, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα την αδική αποστολή του μαθήματος στο θρησκευτικό στην εκπαίδευση. Ας τον ακούσουμε. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Η θέση του θεολόγου και του θεολογικού μαθήματος στην εκπαίδευση αποτελεί από πολλών ετών σημείο αντιλεγόμενο. Η ασκουμένη πολεμική έχει τα μάλιστα ενταθεί σήμερα, εποχή Χαλεπίνη, όπου το γένος μας πλήττεται ποικιλοτρόπως από τους εξωτερικούς πολεμίους παράγοντες της νέας εποχής της παγκοσμιοποιήσεως και τους εσωτερικούς υποτακτικούς συνεργούς τους. Η αμφισβήτηση αυτή και η πολεμική είναι ιδεολογική και έχει τη ρίζα της στο γεγονός ότι μετά την Εθνική Πανηγενεσία, τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτου αυτού Ιωάννου Καποδίστρια, ο ξένος παράγων τη συνεργεία προθήμων εσωτερικών υπηρετών
επέβαλε την αλωτρία προς την ενδοπρόδοξο παράδοση ιδεολογία του αθέου διαφωτισμού εις όλους τους τομείς της ζωής του γένους, μάλιστα δε εις την παιδεία, την οποία απέσπασε εκ των χειρών της Εκκλησίας. Έκτοτε, το γένος, επομένως και η παιδεία, βιώνουν ολέθριο διχασμό, ο οποίος οδηγεί τους μεν προφήτους της παιδείας εις πνευματική σχιζοφρένεια, το δε γένος εις παρακμή και εξάρτηση. Η παιδεία όμως της ομοιοσύνης, δηλαδή η ενορθόδοξος παιδεία, μετάλυσης αγιότητος εστίν, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτή η παιδεία, παρεχομένη διαμέσου των αιώνων, συντελεί στη μόρφωση Αγίων, είτε στη δημιουργία αρτίων, ισορροπημένων ανθρώπων, ολοκληρωμένων προσωπικότητων, επομένως και χριστών μελών της κοινωνίας και στην αποφυγή μαζικής παραγωγής ψυχνών τεχνοκρατών, ατόμων ανωρίμων, με κρίση ταυτότητος, προθήμων υπηρετών του ιουδήποτε συστήματος. Κατά τον αρχιναδρίτη Γεώργιο Καψάνη, αυτή την παιδεία έχει ανάγκη κατεξοχήν ο σύγχρονος Έλληνας για πολλούς λόγους. Για να διατηρήσει την ελληνοορθόδοξη ταυτότητά του μέσα στη χωάνη του συγχρόνου συγκριτισμού. Για να βρει την εσωτερική ισορροπία του μέσα σε έναν κόσμο διεσπασμένο, συγκεχημένο και μονόβλευρα ρέποντα προς τον μιλισμό, την τεχνοκρατία και στη μαζοποίηση του ανθρώπου. Για να διαλεχθεί δημιουργικά με το παρόν, προσφέροντας και αξιοποιώντας τον πλούτο της ελληνοορθοδόξου παραδόσεως. Το θεολογικό μάθημα κατέχει κεντρική θέση στη σχολική αγωγή, την παρεχομένη στη στοιχειώδη και τη μέση εκπαίδευση. Και τούτο διότι, όπως λέγει ο Μακαρίτης ο καθηγητής Νικόλαος Εξαρχόπουλος, ουδέναλο μάθημα περιέχει τόσα τα δραστικά στοιχεία προσαγωγή όσα τούτο. Τούτο συμπληρεί τα λοιπά μαθήματα, πληρεί τα χάσματα άτι να καταλήξουν με ανθρώπινες γνώσεις και προσδίδει ενότητα και εσωτερική συνοχή τη συνόλου διδακτική εργασία. Τούτο επιδιώκει κατά τρόπον άμεσον την επίταξη εκείνου όπερ τα άλλα μαθήματα ζητούσε εμέσως να επιτύχουν. Ο χαρακτήρα του μαθήματος είναι εκκλησιαστικός ποιματικός. Και αυτό, κατά τον Μακαρίτη, επίσης καθηγητή Βασίλειο Στογιάννα, το εκκλησιαστικό πνεύμα διαποτίζει το σύνολο και δίνει την ιδιαίτερη ποιοτική απόχρωση στην παιδεία, ανεξάρτητα από το ειδικό περιεχόμενό της. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι να γνωρίσουν και βιώσουν οι μαθητές τη διαχρονική και αναλύωτη αλήθεια της Εκκλησίας, της οποίας έχουν γίνει τίμια μέλη για τη συμμετοχή στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Ο χαρακτήρα και ο σκοπός του μαθήματος ανταποκρίνεται πλήρως στη βούληση του συνταγματικού και κατακολουθία του κοινού νομοθέτη, όπως αυτοί εκφράζονται δια του άρθρου 16 παράγραφος 2 του Εθνικού Συντάγματος, του άρθρου 1 παράγραφος 1α του νόμου 1566 του 1985, και των άρθρων 2 και 9 του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, νόμος 590-1977. Ακόμη, είναι απολύτως σύμφωνοι προς την δυσχυλιετή ελληνοορθόδοξη παράδοση του γένους, επί γέννης της οποίας μαρτυρούν ότι η σχέση της Εκκλησίας με τη σχολική αγωγή ήταν αυτονόητος, αδιατάραχτος, γόνιμος και δημιουργική, από τον αρχόν της Ρωμανίας Βυζαντίου μέχρι της δημιουργίας του ανεξαρτήτου ελληνικού κράτους, όταν επιχειρήθη από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες η ρήξη της σχέσεως αυτής, η κατά τον πρωτοπροσδύτερο Γεώργιο Μεταλλινών απεκκλησιοποίηση της παιδείας και η χειραγώγηση της σχολικής αγωγής από εισαγόμενα ιδεολογικά μορφώματα ξένα προς την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Κλασικό παράδειγμα προσφοράς ελληνοορθοδόξου αγωγής αποτελούν τα σχολεία τα οποία ίδρυσε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, δια των οποίων του Θεού συνεργούντος επίησε καρπών εκατονταπλασίων. Δηλαδή, διεφύλαξε ακεραία την πίστη και το ήθος των υποδούλων,
καθώς και τη συνείδηση της ιδιοπροσωπείας και της ετερότητος αυτών έναντι του Οθωμανού δυνάστη, διατήρησε αμύχτους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ως προς τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, ανέκοψε τους εξισλαμισμούς και έθεσε τις βάσεις για την πολιτιστική συνέχεια και την εθνική παλιγενεσία. Η προσωπικότητα του διδασκάλου του θεολογικού μαθήματος αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή προσφορά και την πλουσία κακοφορία της διδασκαλίας. Για την επίτευξη του σκοπού του μαθήματος, ο διδάσκαλος αυτού είναι απαραίτητο να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Α. Δεδομένες τις συγγενείες του λειτουργήματος του θεολόγου προς το ποιματικό λειτουργήμα και τηρουμένων πάντων των θεολογιών, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να έχει δεχτεί την κλίση του Θεού, κλίση με ήττα. Την κλίση του Θεού για την ανάπτυξη στη άφηση αποστολής. Η κλίση αυτή θα εναρμονίζεται προς την εσωτερική κλίση, με γιώτα, πόθων και επιθυμία για να αφοσιωθεί στο έργο αυτό. Γράφουμε σε άλλη εργασία, η Θεία Κλίση αποτελεί όρο εκ των όνων κάνευ για την ανάλυση ή ασδήποτε εκκλησιαστικής αποστολής, διότι η πρόταξη του Θείου Θελήματος και η συνειδητή και ελευθέρα συνέργεια του ανθρώπου προς αυτό έχει ως συνέπεια να φέρει καρπών εκατονταπλασίων. Τούτο επιβεβαιώνει και ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος γράφει στο βιβλίο του Μάθημα Πνευματικής, αν ευκλήσεως, ούτε η έμπνευση προς το πνευματικό αξίωμα ροπή, ούτε τα άλλα πνευματικά αυτού προσόντα δύναται να αναδείξωση των μη κεκλειμένων άξιων του πνευματικού αξιώματος. Β. Απαραίτητο είναι να παρατηρείται συμφωνία μεταξύ της διδασκαλίας και του τρόπου ζωής του θεολόγου καθηγητού, ούτως ώστε να έχει εφαρμογή και σε αυτόν τον χωρίο ή οδηγούν των λόγων, τιώνται των τρόπων και ίων των τρόπων, τιώνται των λόγων επεδείκνητων. Έτσι, επειδή θα είναι συνεπής προς σχετική διαδήλωση του Χριστού, ως να ποιήσει και διδάξει ούτως μέγα σκληθίζεται από τη Βασιλεία των Ουρανών, η διδασκαλία του θα είναι πιστική και δεν θα διατρέξει τον κίνδυνο να ακούσει τα λόγια από δοκιμασίας δάσκαλε που δίδασκες και νόμων δεν εκράτησε. Γάμα. Με τη συνείδηση του συνεργού των ποιμένων στην επιτέλεση θεανθρωπίνου έργου, το οποίο συνίσταται στην επιμέλεια ψυχών έμματι Χριστού εξυγορασμένων κατά τον Μέγα Βασίλειο, είναι απαραίτητο ο λειτουργός του θεολογικού μαθήματος να έχει επίγνωση του ύψους, της τιμής, αλλά και της ευθύνης της αποστολής του. Τα αυτά πάντα ορίζει με απλότητα και σαφήνεια ο γέρον Προφύριος συμβουλεύων με οδηγιοριστή σε καθηγήτρια. Όταν θα πηγαίνεις προς το σχολείο να λέγεις την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μου». Όταν θα μπαίνεις στην τάξη να αισθάνεσαι ότι μπαίνεις στην εκκλησία. Να αντιμετωπίζεις τα παιδιά με αγάπη και αυστηρότητα. Αυτά επειδή θα αισθάνονται την αγάπη σου, θα κατανοούν την αυστηρότητά σου και θα σε αγαπούν. Και αν κάποιο παιδί παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα και δημιουργεί ιδιαίτερες καταστάσεις, να δίνεις το όνομά του στον ιερέα να τον μνημονεύει στην προσκομιδή. Δέλτα. Η διαμορφωμένη προσωπικότητα και το παράδειγμα αποτελούν κεφαλαιώδεις παράγοντες επιτυχίας του θεολόγου καθηγητού. Αυτός είναι απαραίτητο να έχει απαντήσεις στους υπαρξιακούς προβληματισμούς, ερωτήματα και διλήμματα ενώπιον των οποίων ευρίσκεται ο κάθε άνθρωπος κατά την εφηβική και την νεανική ηλικία. Τούτο θα